Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Διακοπές τέρμα για το καλοκαίρι του 2022 και επιστροφή στα καθημερινά μας βίντεο εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτό είναι ένα έκτακτο βίντεο που το κάνω και για να δοκιμάσω τις συνθήκες φωτισμού και ήχου εδώ στον υπολογιστή μου που τον έχω παρατήσει επιτυχώς για 12 μέρες, αλλά και για να σας δείξω πώς έχω καταφέρει με έναν καταπληκτικό και μοναδικό τρόπο να κάνω πάλι τα μαλλιά μου ελαφρώς μπλε. Λοιπόν, χθες είδατε, χθες το βράδυ αργά μισή, ανέβασα ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Επίσκεψη στην Cosmetal Cyprus». Αυτό τον τίτλο είχε και κάτι άλλο, κάτσε να σας πω ακριβώς τι τίτλο έχει το. Χθες το βράδυ το ανέβασα το βίντεο αυτό. Ναι, επίσκεψη στην Cosmetal Cyprus, ναι. Χθες, Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022, τώρα που είμαι στις διακοπές σας έλεγα λανθασμένες τις ημερομηνίες, επειδή ευτυχώς είχα χάσει το χρόνο, και ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, έκανα την τελευταία εξόρμηση μαζί με τον Λακούλη. Πήγαμε στη Λάρνακα, μαζί με την παιδική μου φίλη, τη Μαρία τη Βελασίου, που γνωριστήκαμε το 85, όταν εγώ ήμουν 10 ετών και αυτή 8 και πηγαίναμε στο πιάνο. Και πήγαμε με τη Μαρία και να φάμε στο Μαγκένζι, αλλά και να κολυμπήσουμε μετά στην υποτιθέμενη παραλία Σκύλων. Τελικά πήγαμε στην παραλία του Κανενός, βγήκε και άλλο βίντεο μετά. Αλλά προτού πάμε, επειδή μου έλεγε η Μαρία προχθές που είχαμε ξαναβρεθεί για να κολυμπήσουμε στην Ορόκλινη, μου έλεγε ότι ψάχνω, μου λέει, μια μάσκα μπλε, η οποία να φεύγει την κιτρινίλα από τα μαλλιά της. Λέω, έχει Μαριάννα. Η Μαριάννα, η οποία εδώ στο κανάλι μας σχολιάζει με το nickname Marianne Murder, είναι μια πολύ καλή μου φίλη. Τη γνωρίζω για πάνω από 2 χρόνια. Είναι και μέλος της κοινότητάς μας και κάνει και ωραία σχόλια. Η οποία είναι Θεσσαλονικιά. Τι άλλο θα ήταν. Θεσσαλονικιά. Έχει σπουδάσει νομική και ασχοληθεί πολλά χρόνια με την νομική και την δικηγορία. Αλλά τα άλλαξε όλα και έγινε χορεύτρια. Δηλαδή, ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια μια νέα καριέρα στην Κύπρο ως αντιπρόσωπος της Cosmetal Greece. Η Cosmetal είναι μια εταιρεία, και η Μαριάννα έχει την Cosmetal Cyprus, είναι μια εταιρεία η οποία προμηθεύει και λιανική, το κοινό δηλαδή, αλλά και χονδρική, κομμωτήρια, αισθητικούς κτλ. Με προϊόντα επαγγελματικά. Λοιπόν, δεν θα σας πω τώρα για όλα τα προϊόντα που πήραμε χθες, τα είδατε στο βίντεο. Αυτό το σύντομο βίντεο είναι για να σας δείξω πως έχω καταφέρει να φτιάξω αυτά τα υπέροχα μαλλιά. Εν ωραία τα μαλλιά μου, απλώς είναι λίγο πιο μπλε, έχει λίγο μπλε μέσα γιατί τα έκανα όπως τα κάνω συνήθως. Ενώ τα έκανα σκατά. Λοιπόν, πριν λίγο έφυγε από το Λάζαρος, ο οποίος πήρε τα προϊόντα του, πήρε το beer, του wash, το γάλα για, το γάλα για το ξύρισμα και το aftershave, που είχε, από τη σειρά που είχε η Μαριάννα για τους άντρες. Και εγώ θα σας δείξω τι έβαλα χθες το βράδυ επιστρέφοντας από τη θάλασσα πάνω στα μαλλιά μου για να επιτύχω αυτό το αποτέλεσμα. Καταρχάς, αγνοήστε το χρώμα και θα σας εξηγήσω γιατί. Δείτε όμως ότι η μπούκλα είναι ωραία και το μαλλί είναι στεκάμενο, αλλά και μαλακό. Τι έκανε. Όταν επέστρεψα από τη θάλασσα με τον κύριο Λάκη. Λάκη! Μην ξαπλώνω τώρα, αυτός είναι ξεθεωμένος από τις διακοπές. Όταν επιστρέψαμε από τη θάλασσα, εγώ λέω, ας βάλω λίγη μάσκα στα μαλλιά. Αυτή είναι η μάσκα της Φανόλα, No Yellow Care, No Yellow Mask, την οποία κανονικά ο κόσμος δεν βάζει για 3 ώρες όπως την έβαλα εγώ. Γι' αυτό βγήκε αυτό το μπλε χρώμα. Όχι. Ο κόσμος τη βάζει, λοιπόν, λέει, Anti Yellow Mask της Φανόλα. Suitable for bleached, blonde, streaked or grey hair. Λέει είναι κατάλληλη για μαλλιά τα οποία έχουν λευκανθεί, έχουν γίνει bleach. Ξανθά. Το streaked δεν ξέρω τι σημαίνει. Να τα βγεις φανταζούμε. Ή γκρίζα μαλλιά. Formulated with a special violet pigment that neutralizes undesired yellow reflections. Λέει έχει μέσα ένα ειδικό βιολετή pigment, το οποίο εξουδετερώνει τις ανεπιθύμητες κίτρινες αντανακλάσεις
αφήνοντας τα μαλλιά μαλακά, λαμπερά και μεταξένια. Χρησιμοποιήστε το μετά που έχετε λούσει τα μαλλιά σας με το anti-yellow shampoo. Έχω και το anti-yellow shampoo, δεν το φέρα τώρα στο μπάνιο, δεν το βάλα χθες, γι' αυτό σας το δείχνω τώρα. Put on disposable gloves. Α, αυτό το έκανα. Έβαλα γάντια από μιας χρήσης και βάφτε το στο μήκος και στο τέλος των μαλλιών και στο μήκος και στο τέλος μαλλιών που έχετε στεγνώσει με πετσέτα. Αφήστε το για 3 μέχρι 5 λεπτά και βγάλτε το προσεκτικά. Ξεβγάλτε το προσεκτικά. Λοιπόν, η κυρία αυτή εδώ, τι έκανε. Τι έκανα εγώ δηλαδή. Το έβαλα. Ήταν 9.30 που επιστρέψαμε από τη θάλασσα. Το έβαλα στα μαλλιά μου, φόρησα γάντια. Γιατί θα δείτε, έχει ένα χρώμα πολύ. Το χρώμα είναι βιολετή. Θα τα ανοίξω. Θα σας δείξω το χρώμα. Α. Βλέπετε. Αυτό. Το οποίο το βάζεις πάνω στο μαλλί και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να φοράς γάντια γιατί λερώνει. Αυτό είναι. Και είναι μάσκα μαλλιών. Και το αντίστοιχο υπάρχει και σε σαμπουάν. Άμα μπείτε μέσα στο ίντερνετ και γράψετε Fanol Anti-Yellow Shampoo or Mask, έχει πάρα πολλά βιντεάκια και στο TikTok και στο Instagram. Λοιπόν, και λέει τα αφήνεις 3 με 5 λεπτά και ο σκοπός που έχει αυτή η μάσκα και το σαμπού επίσης είναι να σου βγάλει την κυτρινίδα. Εγώ το έβαλα, έπλυνα το σκύλο, τον έλουσα στην αυλή. Λουζόμαστε μόνο με φρέσκο νερό τώρα, δεν βάζουμε σαμπουάν γιατί λουζόμαστε συχνά. Πόντισα τα δέντρα, πήρα ένα τηλέφωνο και μίλησα για 1,5 ώρα. Μετά θυμήθηκα ότι πίνασα, ζέστανα από τα φαγητά που είχα στο σπίτι, έφαγα. Μετά θυμήθηκα ότι έπρεπε να βγάλω τα σκουπίδια, τα έβγαλα. Μετά θυμήθηκα ότι έπρεπε να σφουγγαρίσω το πάτωμα γιατί προψές το βράδυ είχα καθαρίσει όλα τα χόρτα από την αυλή και μετά πότισα και πήγε ο Λακούλης και έφερε όλη τη λάσπη από τον κόσμο μέσα. Δεν το έκανε επειδή ο Κατανέμονης, ήταν αμάθητο. Ξέρε, είχε αγριόχορτα στην αυλή και πήγαινε και κυλιώντα τα αγριόχορτα και κυλίστηκε στις λάσπες. Οπότε μετά από 3 ώρες που το είχα πάνω πήγα στο μπάνιο. Αν το άφηνα 3 με 5 λεπτά δεν θα υπήρχε αυτή η μπλετή απόχρωση, η οποία είναι ωραία ρε, δεν είναι άσχημη. Απλώς θα είχε φύγει η κυτρινίλα, γιατί εγώ τώρα έχω το μαλλί βαμμένο σε φυσικό χρώμα στη βάση και αν τα βγεις από πάνω. Θα ξεφεύγει με τα λουσίματα αυτό. Λοιπόν, άρα έβαλα πρώτα τη μάσκα, την οποία έπρεπε να βάλω 3 με 5 λεπτά και εγώ βάλα 3 ώρες. Πήγα στο μπάνιο και έλουσα τα μαλλιά μου αυτό το καταπληκτικό σαμπουάν κερατίνης. Της Φανόλα, το κερατέρ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μαλακό. Δείτε λίγο το προϊόν. Είναι όντως μεταξένιο. Και μυρίζει τέλεια. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πολύ απαλό σαμπουάν. Πάρα πολύ απαλό. Έπλαινα τα μαλλιά μου 2 φορές με αυτό. Το κατάλαβα εγώ που θα γινόταν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ένα πολύ μαλακό σαμπουάν. Έχει pH 5,3 μέχρι 5,7. Είναι χωρίς θειώδη και τέτοια. Κάτσε να δούμε τι γράφει πάνω αυτό το κέρατερ. Ένα λεπτό. Εντάξει, να σα πω ότι δεν είναι διαφήμιση. Απλώς είναι φίλη μου η Μαριάννα. Μου τα έκανε δώρο τα προϊόντα. Και τη λέω: θα έρθω να βγάζω πράγματα. Και μου λέει: όχι, δεν θα πληρώσει τίποτα. Τη λέω: θα πληρώσω. Όχι, δεν θα πληρώσει. Έτσι, και εγώ έκανα βίντεο. Και επειδή έλειπε η Μαριάννα και δεν ήταν εκεί, θα έκανα ό,τι ήθελε. Anti-freeze discipline shampoo. Δεν είναι σαμπού ενάντια στο φριζάρισμα. Βοηθάει τα μαλλιά να πειθαρχηθούν. Strained and chemically treated hair. Μαλλιά τα οποία ισιώνονται και έχουν πάνω τεχνικές εργασίες. Δεν έχει μέσα αυτά τα χημικά. Καθαρίζει, λέει, με πολύ απαλό τρόπο τα μαλλιά. Και εξολοθρεύει. Τέλος πάντων αντιμετωπίζει το φριζάρισμα, αφήνοντας τα μαλλιά ελαφριά, να μην είναι βαριά. Είναι ιδανικό για να τελειοποιείς και να διατηρείς straight styles. Α, δεν είπα, έβαλα αυτό. Τέλος πάντων, το έβαλα αυτό.
Λέει, είναι είτε για μαλλιά τα οποία έχουν ισιωθεί με ισιωτική, είτε για μαλλιά τα οποία τα ισιώνεις με πιστολάκι ή σίδερο. Λέει, το βάζεις σε βρεγμένα μαλλιά, κάνεις μασάζ με απαλό τρόπο και το σβήνεις και το ξεβάζεις. Έβαλα αυτό. Μετά, έβαλα άλλη μάσκα. Έβαλα αυτή τη μάσκα, τη σφανόλα, την Curly Shine, η οποία είναι για σβουρά μαλλιά και μυρίζει τέλεια. Τέλεια μυρίζει, τέλεια. Λέτε κάποια στιγμή το YouTube να έχει αυτή τη δυνατότητα που να μπορείτε να μυρίζεστε τις μυρωδιές. Είναι η ειδονική μυρωδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έβαλα αυτή τη μάσκα, την άφησα. Αυτή την έβαλα σωστά. Την άφησα 3 με 5 λεπτά. Παναγία μου, πρέπει να πω και στον οπτικό τώρα το θέμα, γιατί η πρεσβευγή μου πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να έχει αυξηθεί. Μάσκα για σγουρά και σπαστά μαλλιά Curly Shine. Είναι 500 ml. Εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες μεταξιού, τη θασεύει μπούκλες, χαρίζει ελαστικότητα και ζωντάνια στα μαλλιά, αφήνοντας τα ευκολοκτένιστα. Δεν βαραίνει. Τρόπος χρήσης. Μετά τη χρήση του σαμπουάν Curly Shine, πρέπει να βάλω το Curly Shine, αλλά εγώ να βάλω λίγο απ' όλα. Εφαρμόζεται μια μικρή ποσότητα σε βρεγμένα μαλλιά κατά μήκος έως τις άκρες, αφήνεται να δράσει στα 5-10 λεπτά και ξεβγάζεται με χρυαρό νερό. Ο κλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Κύπρου, Κόσμητα. Φοβερή. Μάσκα για σγουρά μαλλιά. Πρώτη φορά είδα μάσκα για σγουρά μαλλιά. Εγώ προφανώς τους υπήρχαν και πριν. Να την είναι η Curly Shine της Φανόλα. Λοιπόν, πήγε από το μπάνιο. Μάζεψα τα μαλλιά μου σε πετσέτα. Τα έβγαλα από την πετσέτα. Πάω στον καθρέφτη. Βλέπω ότι, ότι αφήσαμε μπλε από χρώσεις. Όπως και να έχει. Το έχω ξανακάνει. Και στην καραντίνα το ξανακάνα. Θυμάστε. Και μετά τι κάναμε. Μετά πήραμε αυτό. Το οποίο είναι No Yellow Care. Είναι ένα... Αυτό δεν αφήνει χρώμα. Είναι ένα διφασικό μαλαχτικό. Το οποίο αφήνεις πάνω στα μαλλιά. Μετά που τα σκούπισα με την πετσέτα. Έβαλα το σπρέι αυτό. Βλέπετε, έχει μια ελαφριά μπλετή απόχρωση. Γιατί είναι για ξανθό μαλλί, ξασπρισμένο κλπ. Για να, να το βοηθά να μην κυτρινίσει. Το έβαλα στα μαλλιά μου. Το conditioner, το διφασικό. Το οποίο το αφήνεις, είναι living conditioner. Και μετά, κάτι στην τηλεόραση. Και πήρα δίπλα μου τον αφρό της Φανόλα. Αυτός είναι ο αφρός Go Curl. Με είναι για σγουρά μαλλιά. Έβαλα αφρό πάνω στα μαλλιά μου και το στέγνωσα λίγο με τα δάχτυλά μου και μετά έβαλα αυτήν εδώ την κρέμα, η οποία είναι θερμοπροστατευτική κρέμα. Έβαλα λίγη στις άκρες του και αυτή βλέπετε ότι έχει ένα ελαφρύ χρώμα. Αυτή μπορούμε να την βάλουμε και εδώ. Ένα ελαφρύ χρώμα βιολετή, γιατί είναι από τη σειρά No Yellow. Την έβαλα πάνω στα μαλλιά μου για να βοηθηθεί το styling. Και μετά έβαλα αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το Curl Control, το οποίο εγώ δεν ήξερα τι ήταν όταν το πήρα. Αλλά μετά ανακάλυψα ότι είναι ένα άχρωμο μαλακό ζελέ gel. Curl Control. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο σχηματισμό ωραιότατων κούκλων. Το έβαλα και αυτό στα μαλλιά μου και τα έκανα ελαφριά με το πιστολάκι και finger drying. Αυτό είναι το finger drying. Ας διαβάσουμε τι γράφει πάνω αυτό το προϊόν. Λοσιόν για μπούκλες. Curl Control. Σχηματίζει άμεσα την μπούκλα χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. Έχει μεγάλη αντιστατική δράση και λαμπερό αποτέλεσμα, καθώς παράλληλα χαρίζει κίνηση και ζωντάνια σε τρίχα. Αυτό το επιβεβαιώνω ότι το κάνει. Τρόπος χρήσης, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα σε νοπά μαλλιά και προχωρήστε στο styling όσο συνήθως με τη βοήθεια της φυσούνας. Εφαρμόστε το προϊόν και σε στεγνά μαλλιά για κίνηση και ελαστικότητα, τα οποία διαρκούν όλη μέρα. Φοβερό. Αυτό το προϊόν είναι από όλα όσα έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα που σας έδειξα, αυτό και ο αφρός. Είναι φοβερά για το να έχεις αυτό το σγουρό μαλλί. Γιατί είμαι εγώ το μαλλί μου τελευταίο, το ίσχυε ένα πολύ και το έκανα κάπως.
Λοιπόν, μετά έβαλα το Big Hertz Amplifier. Είναι ένα προϊόν του Big Hair, το οποίο είναι μια ελαστική κρέμα για τα μαλλιά, το οποίο βοηθάει να είναι σγουρά. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν χρειάζεται να βάζετε τόσο πολλά προϊόντα, απλώς εγώ θέλω να τα βάλω όλα! Πολύ ωραία κρέμα, μυρίζει τέλεια. Έχει μέσα, από ό,τι κατάλαβα, έχει pH 5 με 6. Σε αυτό βοηθάει, και αυτή βοηθάει πολύ στο να κάνει το μυαλό, το μαλλί σγουρό. Δεν είναι φανόλα, είναι άλλη εταιρεία, η οποία είναι vegan εταιρεία που μας έλεγε χθες η Έλληνα στο κατάστημα της Cosmetan. Όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά, ψέκασα τα μαλλιά μου με αυτό το Shield Mist. Είναι σπρέι προστατευτικό, το οποίο βάζεις πριν ή μετά το στέγνωμα. Λέει σπρέι προστασίας και άρωμα μαλλιών. Ναι, για άρωμα μαλλιών. Λάκι, βάζουμε και άρωμα τώρα, έχουμε εξελιχθεί. No Yellow Shield Mist. Σπρέι προστασίας και άρωμα μαλλιού. Προστατεύει τα ξανθά και δεκαπαρισμένα μαλλιά από τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η ρήπη, το καυσαέριο, ο ήλιος, η θάλασσα, η σκόνη, ο αέρας. Δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας γύρω από το τριχωτό, χαρίζει λάμψη, καθώς αρωματίζει τα μαλλιά με ένα υπέροχο άρωμα, το οποίο αναδύεται σε κάθε κίνηση. Αγαλά. Τρόπος χρήσης, ψεκάστε μετά το styling σε όλα τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να αρωματίσετε τα μαλλιά σας. Βεβαίως, θα τα αρωματίσουμε. Εκεί μυρίζει πολλά ωραία να σε αρωματίσω. Πραγματικά μυρίζει πολύ ωραία αυτό. Έβαλα αυτό από πάνω. Είναι ασπίδα προστασίας. Είναι shield mist. Mist είναι αυτό το... Mist είναι... η ομίχλη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό. Και μετά, όταν καθόμουν εκεί στον καναπέ, είδα ότι ήταν λίγο ξηρές οι άκρες μου. Και έβαλα αυτό στα μαλλιά. Μετάξι μαλλιών αναδόμησης με αλόε βέρα, Nutri Care 100 ml, της φανόλα αυτό. Αφήνει τα μαλλιά με τα ξένια απαλά, χαρίζει λάμψη και άμεση ενυδάτωση. Κλείνει την ψαλίδα. Είναι ιδανικό για την εξάλληψη του φριζαρίσματος και δρά κατά της εργασίας. Τρόπος χρήσης. Μετά τη χρήση του σαμπουάν και της μάσκας Nutri Care σε βρεγμένα ταμποναρισμένα μαλλιά, εφαρμόστε σταγόνες μετάξι Nutri Care. Έπειτα προχωρήστε στο επιθυμητό styling ως συνήθως. Για όλους τους τύπους μαλλιά. Εγώ, όπως έκανα και χθες το βίντεο που πήγαμε, έβαλα δύο σταγόνες και έβαλα στις άκρες. Εδώ στις άκρες έβαλα ένα στεγνώνω. Και έτσι έχουμε αποκτήσει αυτά τα ωραία, νομίζω είναι ωραίο ζούρο αυτό, ε. Και άμα σκεφτεί κάποιος ότι ισιώνω και ισιώνω και ισιώνω και πήρα και ένα νέο σίδερο, αλλά θέλω να σου το δείξω. Το βρήκα online και το παρήγγειλα και στην κοπέλα του Λάζαρου. Α, να σου το δείξω. Το έχω βρει online και το παρήγγειλα αυτό. Σας λέω, δεν είναι διαφήμιση τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το σίδερο. Άμα θέλετε να σας κάνω βίντεο να σας δείξω πώς τα ισιώνω. Να γελάσετε. Μπορούμε να κάνουμε βίντεο με αυτό γιατί δεν έχει φασαρία. Και επειδή τελευταίω έχουμε πάρει ένα νέο προϊόν που θέλω να το χρησιμοποιήσω και είμαι σαν το παιδί που χαίρεται στον παιδικό σταθμό και στην παιδική χαρά, είχε χαλάσει το σγουρό μου γιατί τα ίσχυνα συνέχεια με το σίδερο. Και τώρα έχουμε αποκτήσει ξανά σγουρά μαλλιά. Επίσης έχουμε αποκτήσει ξανά μαλλιά με μπλε αποχρώσεις, βιολετή αποχρώσεις και γκρίζες αποχρώσεις λόγω του ότι ξαναλέω άφησα τη μάσκα το γέλο της Φανόλα αντί 3 λεπτά 3 ώρες. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι τα προϊόντα. Πρέπει να σας πω ότι μυρίζω σαν ένα μπουκέτο. Εγώ δεν βάζω. Μυρίζει πολύ ωραία. Εγώ δεν βάζω αρώματα και τέτοια. Βάζω μόνο ένα απαλό body mist. Τα βαριά αρώματα μου προκαλούν αλλεργία στην μύτη. Αυτό δεν μου έχει προκαλέσει αλλεργία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαριάννα, η οποία στο YouTube εδώ πέρα σχολιάζει με το ψευδώνυμο Μαριάν Μέρντερ. Γιατί? Όπως είδα κάτω από το βίντεο που ανέβασα χθες επίσκεψη στην Cosmetal Cyprus, σχολίασε η Μαριάννα ότι έχει εξασφαλίσει για όλους τους φίλους του καναλιού κωδικό εκπτωτικό για να ψωνίσετε, αν θέλετε, αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα και χθες και σήμερα από τις ιστοσελίδες της Cosmetal. Cosmetal Greece και Cosmetal Cyprus. Της είπα, άμα ανεβάσω αυτό το βίντεο, να γράψει παρόμοιο σχόλιο, να το ποστάρω από κάτω, δείτε δηλαδή το καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω από το βίντεο,
για να δείτε τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα προχωρήσω στο πρώτο βίντεο που θα δούμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας, η οποία ξεκινάει από σήμερα, 23 Αυγούστου 2022. Θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά ότι είναι εξαιρετικό πράγμα να δίνουμε στον εαυτό μας διακοπές. Είχα πολλά χρόνια να κάνω διακοπές. Κατά κρίβια, αν είχα από το καλοκαίρι του 2016 να κάνω διακοπές, γιατί αν κάνεις διακοπές με έναν τοξικό σύντροφο, δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται. Οι διακοπές πιάνονται όταν είσαι με ανθρώπους θετικούς, με ανθρώπους με υγιείς προσωπικότητες, όταν είσαι μόνος σου και πας και συναντάς ανθρώπους θετικούς και με υγιείς προσωπικότητες, θετικούς με την έννοια της θετικής ψυχολογίας. Και ήταν καταπληκτικό. Του χρόνου θα το κάνω μακρύτερο, 3 εβδομάδες. Σας φιλώ και σας αγαπώ και θα τα πούμε στο καθημερινό μας blog.